Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Σήμερα ήρθαμε εδώ για να δηλώσουμε την έναρξη του προεκλογικού μας αγώνα. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε με κάποιους φίλους πριν αρκετά χρόνια, με κάποιες κόκκινες γραμμές. Οι κόκκινες γραμμές ήταν ότι ποτέ δεν θα χτυπήσουμε κομματική πόρτα, καθαρότητα και δεν θα εκτεθούμε. Οι πιο πολλοί στο συνδυασμό είναι επιχειρηματίες. Εμείς έχουμε έναν λόγο παραπάνω να προσέξουμε πιο πολύ από κάποιους άλλους. Ξεκινήσαμε πριν χρόνια με σκοπό πώς θα μπορέσουμε να φέρουμε πόρους, χρήματα, το λέω λαϊκά για να το καταλαβαίνουμε, στην περιοχή μας. Κάναμε ομάδα πολιτισμού, ομάδα επιχειρηματικότητας, ομάδα καθημερινότητας και στέκομαι πολύ στην καθημερινότητα. Σε αυτές τις ομάδες τοποθετηθήκαν οι υποψήφοι που γνωρίζουν στην καθημερινότητά τους αυτό που κάνουν, αυτό που θα αναλάβουν και μετά. Έτσι ξεκινήσαμε και δουλεύαμε αυτή την προσπάθεια. Οι ανθρώποι του πολιτισμού με τα πολιτιστικά, του αθλητισμού με τα αθλητικά, κοστολογήσαμε όλα αυτά και είπαμε ότι μπορούμε να τα κάνουμε και προχωράμε. Έτσι ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια. Δεν έχουμε βαρύδια. Όλοι οι υποψήφοι που είστε οι πιο πολλοί εδώ πέρα, οι περισσότεροι από εσάς είναι πρώτη φορά που θα εκτεθείτε. Δεν φοβόμαστε να εκτεθούμε, γιατί ξέρουμε τι έχουμε κάνει στο παρελθόν και ξέρουμε τι θα δώσουμε στο μέλλον. Στο φυλάδιο του συνδυασμού τονίζουμε την καθαρότητα, την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητα. Όλοι μαζί πρέπει να βάλουμε πλάτη, να συνεχίσουμε, να κάνουμε ένα δήμο και χωριά που μας αξίζουν. 50 χρόνια σε αυτόν τον τόπο η Ελλάδα μόνο παίρνει. Πήραν τους Λιγνίτες, μας δώσανε τη μόλυνση, ήρθαν τα φωτοβολταϊκά, θα σκεπάσουν τα ορυχεία τώρα με καθρεφτάκια για συμφέροντα άλλων χωρών. Πήρανε. Τι δώσανε. Τι ζητήσαμε όμως. Εδώ είναι η ερώτηση. Ζητήσαμε για να πάρουμε. Δυστυχώς δεν ζητήσαμε. Από πού πρέπει να το ζητήσουμε. Από τον Κάστη Πρωθυπουργό. Όχι. Ποιοι είναι οι εκπρόσωποι μας στο Κοινοβούλιο. Αυτούς που ψηφίσαμε και εκλέξαμε. Πότε βάλαμε τους βουλευτές μας για ουσιαστικές παρεμβάσεις στο Κοινοβούλιο. Ποτέ. Εκτός αν είδατε κάτι που δεν το είδα εγώ τόσα χρόνια. Ήρθε καιρός αυτοί που μας εκπροσωπούν να εκπροσωπήσουν τα συμφέροντα της περιοχής και να τα χρηματοδοτήσουν και όχι μόνο ρουσφέτια και χτύπημα στην πλάτη. Αυτά με εμάς τελειώσανε. Είπαμε καθαρότητα και αποφασιστικότητα. Εγώ και οι συνεργάτες που είμαστε σε αυτή την προσπάθεια, με σημαία αυτά ξεκινάμε και ευτυχώς τα λέμε καθημερινά και τα δέχεστε. Οπότε όλοι μαζί θα βάλουμε πλάτη και θα αλλάξει αυτή η περιοχή. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε.